Μόνο θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την σημερινή ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Ευάγγελου Βενιζέλου, στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Βενιζέλος παρουσίασε τους 5 άξονες που θα οδηγήσουν την χώρα μακριά από την κρίση και το μνημόνιο και τόνισε χαρακτηριστικά πως η χώρα μπορεί να το καταφέρει. Την στρατηγική για την έξοδο από την κρίση που στηρίζεται σε 5 άξονες παρουσίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 79ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Άφησε χμές για τον ένφια. Ανέφερε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, αναφερόμενος στη σύγκριση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ και ανήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τα εσωκομματικά. Αφού προανήγγειλε περαιτέρω μείωση του ένφια για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, αισθητή μείωση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης και αύξηση του αριθμού των δόσεων σε 100 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ταμεία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε χμές για τον ένφια, σημειώνοντας με νόημα: «Έχετε καταλάβει τώρα τι ήταν ο ΕΤΙΔΙΕ και πολλοί θα τον νοσταλγήσουν». Αναλύοντας το πρόγραμμα με τους 5 άξονες, ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι ο πρώτος αφορά την απαλλαγή από το μνημόνιο χωρίς νέα μέτρα λιτότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δεύτερος άξονας είναι η πολιτική και θεσμική σταθερότητα, προστασία θεσμών, εθνική ενότητα, πέρα από ψευτοδιλήμματα και ψευτοπολώσεις. Τρίτος άξονας, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, είναι η συσπήρωση δημιουργικών δυνάμεων της χώρας για την προώθηση του εθνικού σχεδίου απασχόλησης. Τέταρτος άξονας είναι η προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, το κράτος πρόνοιας. Και πέμπτος άξονας, παρατήρησε ο κύριος Βενιζέλος, είναι ο ρόλος της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Προφανώς και θα υπάρχει αισθητή όσο γίνεται μεγαλύτερη μείωση της έκτακτης εισφοράς, που είναι μεγάλη μείωση σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι κτλ. Προφανώς και θα υπάρξει περαιτέρω μείωση για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ανίκιαστα ακίνητα. Αλλά φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει όλοι τώρα τι ήταν ο ΕΤΙΔΕ και ελπίζω κάποιοι να τον θυμούνται με νοσταλγία τον ΕΤΙΔΕ. Γιατί πολλά ακούσαμε όταν σώσαμε την παρτίδα, έτσι, γιατί με μια επιβάρυνση πολύ μικρή, για τον κόσμο μεγάλη, για τη χώρα επιβάρυνση πολύ μικρή, 1,8 δις, πήραμε το δεύτερο πρόγραμμα, πήραμε ένα πρόσωτο δάνειο το οποίο ήταν τεράστιο, κολοσιαίο, πήραμε άλλα 130 δισεκατομμύρια, πήραμε το κούρεμα του χρέους, πήραμε την αναδιάρθρωση του χρέους και όλα αυτά μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή η ρήξη με την Τρόικα έγινε στο γραφείο μου ξημερώματα 1 Σεπτεμβρίου και 27 Οκτωβρίου είχε συμφωνηθεί όλο το πακέτο. Αλλά για σκεφτείτε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα. Εσωκομματικά προβλήματα. Έλεος πια. Έχουμε εθνικές προτεραιότητες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια στήρα αντιπολίτευση, αντιπαραγωγική, κακόπιστη, που δεν στρατεύεται σε μια εθνική προσπάθεια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κάρο διεθνή προβλήματα και απειλές. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια Ευρώπη η οποία είναι σε αδιέξοδο, αναπτυξιακό ίδια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν κόσμο ταραγμένο που δεν έχει πόλο αναφοράς. Έναν κόσμο, είπε ο Γάλλος συνάδελφός μου, μια πολύ ωραία έκφραση προχθές στο ΝΑΤΟ, που είναι «ζεροπολέρ», δηλαδή μηδενικής πόλωσης. Ούτε διπολικός, ούτε τριπολικός, ούτε πολυπολικός, χωρίς πόλο, άρα χωρίς αναφορά. Δεν φτιάχνει σφαίρα χωρίς πόλους, δεν φτιάχνει τον πλανήτη χωρίς πόλους. Λοιπόν, άρα έχουμε τεράστια περιθώρια και γι' αυτό μιλάμε για εθνικό σχέδιο ανάκαμψης. Να φύγουμε από την εξάρτηση και την προσβολή του μνημονίου. Αλλά γιατί υπέστημεν την προσβολή του μνημονίου? Γιατί θέλαμε 250 δισεκατομμύρια δάνειο. Σου δίνει κανείς 250 δισεκατομμύρια δάνειο χωρίς όρους? Πήραμε άλλα 120 εκατομμύρια κατά μέσο όρο για τη στήριξη των τραπεζών. Σε καθημερινή βάση, τώρα έχει γίνει απομόχλευση. Μειώσαμε το χρέος κατά 180 δισεκατομμύρια. Τα αθροίζεται όλα αυτά για να έχουμε μια αίσθηση του πακέτου. Μιλάμε για ένα πακέτο το οποίο μπορεί να φτάνει τα 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων, για να δείτε τον όγκο της οικονομίας, όταν ψάχνει η Ουκρανία για 45 δισεκατομμύρια δολάρια, με 50 εκατομμύρια πληθυσμό. Και όταν η Αργεντινή θέλει να κουρέψει 6 εκατομμύρια δολάρια
Αυτό είναι το αίτημά της τώρα. Λοιπόν, όταν σου δίνει κανείς ένα τέτοιο πακέτο, σου υπαγορεύει όρους. Κάτω θα πούν όπως τους σκέφτεται. Όπως τους πιστεύει και ό,τι του λέει και η εσωτερική του πολιτική. Γιατί πρέπει όλοι να πάνε στα κοινοβούλια τους. Και δεν μιλάω για τους Γερμανούς. Μιλάω για τους Φιλανδούς, τους Εσθονούς, τους Σλοβάκους. Γιατί και αυτοί έχουν δανείσει. Και η Κύπρος έχει δανείσει την Ελλάδα στην αρχή. Πριν μπει στο δικό της πρόγραμμα προσαρμογής. Θα περάσουμε τώρα στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ανάδειξη νέων οργάνων, νέου Προεδρείου αλλά και μελών της Επιτροπής. Αρκετά η καθυστέρηση γύρω στις 3.30 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία με τη νέα σύνθεση που προέκυψε. Υπήρξαν κάποιες ενστάσεις ενώ η ανακοίνωση των θεματικών αντιπεριφερειαρχών παίρνει παράταση για αύριο Δευτέρα. Η επιλογή της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίας Μίνας Παπαναστασίου, είναι και η νέα πρώτη γυναίκα πρόεδρος επί εποχής αιρετής περιφέρειας. Πέρασε ομόφωνα από την πλειοψηφία και στην τελική φάση έλαβε 34 ψήφους υπέρ, 16 λευκά και μία αποχή. Επίσης, για τη θέση του γραμματέα προτάθηκε επίσης και είναι ο κύριος Γιώργος Ακριώτης, ενώ είναι και γραμματέας ο κύριος Κώστας Αποστολόπουλος. Να επαναλάβουμε ότι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι η κυρία Μίνα Παπαναστασίου, αντιπρόεδρος ο κύριος Γιώργος Ακριώτης και γραμματέας είναι ο κύριος Κώστας Αποστολόπουλος. Να πούμε ότι με τις προτάσεις της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας συνεχίστηκε η διαδικασία για τη σύνθεση και της Οικονομικής Επιτροπής. Από τον κύριο Μπακογιάννη που θα προεδρεύει στην Επιτροπή προτάθηκαν για τακτικά μέλη αντίστοιχα από την Βρυτανία, Φωκίδα, Φθιώδα, Βιωτία και Εύβοια οι κύριοι Φακίτσας, Κάπος, Καραγιάννης, Ταγκαλέκας και Μπούρμας, ενώ αναπληρωματικοί οι κύριοι Τσιτσάνης, Μίχος, Αργυρίου, Περγαντάς και Βαρδοκώστας. Επίσης, από τη μειοψηφία και για τις 3 εναπομείνασες θέσεις, από τον κύριο Αποστόλου προτάθηκε ο Γιάννης Αγγελέτος, από το ΚΚΕ ο κύριος Γιώργος Γκικόπουλος, ενώ αυτοπροτάθηκαν οι Θανάσης Γιαννόπουλος, Απόστολος Γκλέτσος και Κώστας Χαϊνάς. Αξίζει να αναφερθεί ότι από την ψηφοφορία πήγανε οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ και ο Βασίλης Ζούμπος της αριστερής παρέμβασης. Οι 17 που ψήφισαν επέλεξαν όλοι τον Θανάση Γιαννόπουλο, ενώ 14 ψήφους έλαβαν ο κύριος Αγγελέτος, 11 ο κύριος Γκικόπουλος, ενώ 4 πήρε ο κύριος Χαϊνάς και 2 ο κύριος Γκλέτσος. Για τους αναπληρωματικούς τώρα είχαμε 15 ψήφους οι κύριοι Στουπής και Γεωργούλης, 11 ο κύριος Μαρίνος και 4 ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Αυγής ο κύριος Θεόδωρος Πάνος. Να επαναλάβω ότι η κυρία Μίνα Παπαναστασίου είναι η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρώτη γυναίκα, πρόεδρος, αντιπρόεδρος ο κύριος Ακριώτης και ο γραμματέας του οργάνου είναι ο κύριος Κώστας Αποστολόπουλος. Αύριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ανάδειξη και των αντιπεριφερειαρχών που θα ανακοινώσει ο κύριος Μπακογιάννης. Θα παραμείνουμε σε θέματα που αφορούν τις δημερεσίες, καθώς είναι η μέρα δημερεσιών πέρα από την περιφέρεια της Θεράς και στους δήμους σε ολόκληρη την περιφέρεια της Θεράς. Θα επικεντρωθούμε βεβαίως στον Δήμο της Λαμίας, όπου μετά από 16 χρόνια άλλαξε σκητάλη. Είχαμε τον Θανάση Κλιτσάκη, που είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιών, με 35 ψήφους υπέρ και 5 λευκά προτάθηκε από την πλειοψηφία. Ο κύριος Κώστας Σταυρογιάννης, αντιπρόεδρος, με 30 ψήφους υπέρ, 1 άκυρο και 9 λευκά, είναι ο αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιαίων, ενώ επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξε και η θέση του γραμματέα, την οποία κατέλαβε, όπως βλέπετε, η κυρία Δέσποινα Αδάμ, που πήρε 37 ψήφους υπέρ και 3 λευκά. Να επαναλάβω λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Κλιτσάκης, νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης ο κύριος Κώστας Σταυρογιάννης και γραμματέας η κυρία Δέσποινα Αδάμ. Υπάρχουν οι διαδικασίες βεβαίως και για τα μέλη των επιτροπών, ενώ αναλυτικά όλες οι δημερεσίες από την Φθιώτα και τις υπόλοιπες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας αύριο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε τώρα να σχολιάσουμε με μια καλύτερη ανάγνωση τις χθεσινές εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην 71η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά άλλους ξεκίνησε τις φόρο ελαφρύνσεις με στόχο σταδιακά να βγει και η χώρα από το μνημόνιο. Για κάποιους άλλους μοίρασε ψίχουλα και υποσχέσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στο παζλ το οποίο θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε με τον βουλευτή βιωτίας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Καράμπελα, που βρίσκεται στο κεντρικό μας δελτίο. Καλησπέρα κύριε βουλευτά, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Γούτζη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να πάμε λοιπόν κατευθείαν να δούμε τι είναι αυτά τα οποία σύμφωνα με τις αναγνώσεις, ξαναλέω, που κάνουμε, ο Πρωθυπουργός είπε
30% μείωση στο φόρο πετρελαίου θέρμανσης, κατά πολλούς αντιστοιχεί σε 10 με 12 λεπτά. Για τους ενστόλους είπε σε βάθος χρόνου, για τα ασφαλιστικά ταμεία είπε θα αυξηθούν οι δόσεις, αλλά δεν είπε πότε. Άρα... Είπε πότε. Είπε. Γιατί για πολλούς άφησε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Είπε, σας για ακούω. Τα ασφαλιστικά, για τις ξυπρόθεσμες οφειλές στα ταμεία. Αλλά και στην εφορία θα μπει ακριβώς το ποσοστό των δόσεων κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα ξεκινήσει. Δεν είπα ότι θα γίνει μέχρι τότε. Τέλος πάντων, για πείτε μου εσείς πώς εισπράξατε αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Εγώ καταρχάς το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ξαναδιαβάσω τις ομιλίες του Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά του 2012 και του 2013. Στη συνέχεια ξαναδιάβασα την ομιλία του Πρωθυπουργού του 2014 και είδα ότι πραγματικά αυτό που είχαμε ως στόχο, τη σωτήρια της χώρας, την έχουμε πετύχει. Είδα ότι μπορούμε να βγάλουμε τη λέξη ελπίδα μέσα από την πορεία των τελευταίων 2 χρόνων. Είδα ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού έχουν πιάσει πραγματικά τόπο με τις μη δημοφιλείς αποφάσεις που έχουμε και τα νομοσχέδια που έχουμε ψηφίσει εμείς. Άλλοι διάλεξαν να είναι με το λαϊκισμό, εμείς με την ουσία, με τη σωτηρία της χώρας, και νομίζω ότι από εδώ και πέρα κάθε χρόνο θα γίνεται καλύτερη η ζωή και το βιωτικό επίπεδο θα καλυτερεύει του Έλληνα πολίτη. Θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν αναγκαία αυτά τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση, κύριε Καράμπελα? Σαφώς. Γιατί λέτε ότι αν δεν τα παίρναμε δεν θα υπήρχε σωτηρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι υπήρχε και άλλος δρόμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, μπορεί να λέει ότι θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κάθε χρόνο, μάλλον κάθε μήνα, αυτοαναιρείται. Διαψεύδονται όλες οι κασάνδρες. Καταφέρνουμε να διαψεύσουμε όλες τις κασάνδρες και έχουμε φτάσει το 2014 να κάνουμε τι? Να λέμε ότι οι μειώσεις που δίνουμε ή που θα δώσουμε θα είναι ψίχουλα. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 2007 ή 2008, όταν η κυβέρνηση του Καραμαλή είχε δώσει μια μικρή αύξηση τότε στις συντάξεις ΟΓΑ και το ΠΑΣΟΚ έλεγε δώσετε πάλι ψίχουλα μαζί με την αντιπολίτευση τότε. Λοιπόν, το θέμα είναι να δίνεις κάτι. Το θέμα είναι να δείχνεις ότι έχεις περάσει, ότι έχεις φτάσει στο σημείο να μπορείς να δώσεις. Πότε θα ξεκινήσουμε με λίγα, δεν θα διακινδυνεύσουμε τις θυσίες που έχουμε κάνει, δεν θα κινδυνεύσουμε να αυξάνουμε τα ελλείμματα. Φτάσαμε το 2014 να μην έχουμε έλλειμμα. Δεν το πίστευε κανένας. Δεν το πίστευαν ούτε οι δανειστές μας. Πόσο μάλλον η αντιπολίτευση. Δεν το αφισβητεί κανένας. Πολλοί λένε ότι είναι λογιστικά αυτά, κύριε Καράμπελα, και ότι για να παρουσιαστούν τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι κάποια, δεν θα πω τρίκα, αλλά είναι κάποιες λογιστικές τακτικές οι οποίες παρουσιάζουν μια εικόνα. Αυτό δηλαδή που αποτυπώνεται στον κόσμο είναι ότι δεν είναι πραγματικότητα. Η Eurostat με δήλωσή της είπε ότι υπάρχει πρωτογενές πλεονάσμα. Οι δανειστές μας σε λίγο, πολύ λίγο, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, θα πούνε ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Όλα θα γίνονται βήμα-βήμα. Δεν πρόκειται να καταστρέψουμε όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού. Έγινε ανατροπή στη ζωή τους. Έχουν θεί τα πάνω κάτω για κάθε έναν από εμάς. Πολύ περισσότερες για τις ασθενέστερες τάξεις. Από εκεί και πέρα όμως, όλες αυτές τις θυσίες τους δεν πρόκειται να τις διαλύσουμε και να τις εκμηδενήσουμε. Πρέπει όλα να γίνουν στον χρόνο τους, σταδιακά, όπως η μείωση φορολογίας. Για παράδειγμα, σε φυσικά πρόσωπα πρέπει να πάει στο 32% από το 42% που είναι σήμερα, στα κέρδη των επιχειρήσεων στο 15% από το 25% που είναι σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν μπορούν να γίνονται μία μέρα στην άλλη, γιατί θα κινδυνεύουμε την πρόοδο της ελληνικής χώρας. Φτιάξε, πριν, εγώ θα σας πω πολύ σεμνά. Έχουμε κατηγορηθεί και για τις αξιολογήσεις του δημόσιου τομέα. Είναι δυνατόν το 2014 να μην αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι? Αξιολογεί το καθένα από αυτούς. Δεν θα διαφωνήσω, όλα κύριε Καράμπελα. Όλα αυτά. Αλλά δεν για τους στρατιωτικούς, ας πούμε, και για τους ενστόλους, είπε θα δώσει πίσω στο μέτρο και του αγαπάμε. Και αλλά υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μήπως φοβήθηκε εντός αγωγικών η κυβέρνηση και προχωράει σε αυτό? Ο Πρωθυπουργός λέει, φυσικά, όχι, δεν φοβήθηκε. Η δικαιοσύνη τιμάται από την ελληνική κυβέρνηση. Οι αποφάσεις της είναι σεβαστές. Οπότε άμεσα θα γυρίσουμε, θα πιστέψουμε τα χρήματα τα οποία μπορούμε να πιστέψουμε χωρίς να κινδυνεύει το πλεόνασμα για το 2015, μιλώ τώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, φυσικά, ξέρετε, ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε και τους αγαπούμε και τους τυπούμε. Όλους τους ένστολους. Δυστυχώς, φτάσαμε σε οριζόντιες περιπτώσεις. Θα λέει σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, σταδιακά θα και τους όσο αποκαταστήσουμε. Όσο μας το επιτρέπουν τα οικονομικά μας, όχι οι ξένοι. Μπορούμε αύριο το πρωί να τους αποκαταστήσουμε όλους. Από εκεί πέρα όμως μετά θα πρέπει να έρθουμε να πάρουμε άλλα μέτρα ή ισοδύναμα. Σιγά-σιγά θα αποκαταστήσουμε όλες τις αδικίες. Σιγά-σιγά θα φτιάξουμε το κράτος. Μήπως διαφωνεί κανένας για τις περικοπές στις σπατάλες, στα νοσοκομεία? Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πρέπει να έχουμε υγεία
και μισθούς κανονικούς ευρωπαϊκού κράτους. Αναγνώρισε και ο ίδιος και είπε σε όλους τους πολίτες ότι η μισθή των γιατρών, η μισθή άλλων λειτουργών είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν μπορεί να έχουμε τριτοκομισμικούς μισθούς, όπως είπε, και να έχουμε πρώτο βάσμα. Όχι εγώ, όμως θα το δείξει στην πράξη. Μα δεν είναι. Ό,τι έχουμε δείξει, ό,τι έχουμε υπογραμμίσει και ό,τι έχουμε αναδείξει, προσπαθούμε να το λύσουμε. Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα για την Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης θα πρέπει να παραμείνει αυστηρός προς όλους εμάς. Δεν θέλουμε κανένα χάιδεμα, δεν θέλουμε κανένα σφίξιμο χεριού ή χτύπημα στην πλάτη από τους πολίτες εμάς. Η υποχρέωσή μας είναι αυτή τη χώρα να τη φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά εκεί που τους αξίζει. Πιστεύετε και να σταματήσει ο λαϊκισμός. Πιστεύετε ότι το αντιλαμβάνεται το ελληνικός λαός, κύριε Καράμπελα? Εκτιμώ, επειδή είστε άνθρωπος που κυκλοφορεί στην πιάτσα, στην εκλογική σας περιφέρεια. Ο ελληνικός λαός. Αντιλαμβάνεστε. Δεν σας λέει, θα το πω λαϊκά. Ρε Γιάννη, τι γίνεται? Θα σας πω. Έτσι δεν θα σας το λέει? Όλοι το ίδιο μου λένε. Εγώ ξέρω όμως ότι, και τους το λέω και προσπαθώ να τους πείσω, ότι κύριοι, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν υπήρχε άλλη λύση από το να διαλέξουμε στη διχάλα τον δύσκολο δρόμο. Μερικοί από εμάς διαλέξαμε να παίρνουμε τις δύσκολες και μη δημοφιλείς αποφάσεις για τη συντηρία της χώρας. Άλλοι καθίσανε πάνω στο κάρο και τους σέρνουμε όλους εμείς. Λοιπόν, εμείς θα σώσουμε την Ελλάδα και για αυτούς που δεν ήταν δυνατοί να μας ακολουθήσουν, αλλά πολύ περισσότερο για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυξήσαν την αξιοπιστία του κράτους. Πλέον δεν μιλάει κανένας κακά για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή η ελπίδα που είπα στην αρχή να επιστρέψει στον κάθε έναν πολίτη. Και αυτό θα γίνει αν ο διπλανός βρει δουλειά. Ο παραδίπλα θα μπορέσει να διεκπαιρώσει τις οφειλές του στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Αν θα δούμε να ξεκινήσει μια καινούργια επιχείρηση που θα πάρει 5 εργαζομένους και δεν θα είναι του τύπου εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είμαστε κοντά. Ο Πρωθυπουργός είπε πολλές φορές της χώρας ότι μιλάμε για απογείωση. Για να ξεκαθαρίσω στον κόσμο και να αποδικοποιήσω τη λέξη απογείωση, δεν είναι ότι είμαστε, εννοεί ότι είμαστε 20.000 πόδια. Απογείωση είναι και μόλις βάζεις μπρος να φύγεις. Τώρα τροχιοδρομούμε δηλαδή. Τώρα μπορεί να μην είναι. Απογείωση είναι και όταν έχεις φύγει ένα μέτρο. Αλλά τι είναι? Μετά από 20 τρίμηνα, πρώτη φορά έχουμε θετικό ισοζύγιο στην οικονομία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιστρέφει τουλάχιστον στους αριθμούς. Επιστρέφει η ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες. Είναι όμως, κύριε Καράμπελα, τώρα είναι σαν να έχεις ένα ψυγείο και να μην τρως. Αν δεν τρως ή τρως πολύ λίγο, κάτι θα περισσεύει μέσα. Το αντιλαμβάνεσαι, το λέω λίγο μπακάλικα, επιτρέψτε. Από ό,τι επειδή είπατε μπακάλικα, είναι διαφορετικά. Να το πούμε αλλιώς. Έχουμε πάει στο μπακάλικο, ψωνίσαμε, το έχουμε στο σπίτι μας, δεν έχουμε αρχίσει να το μαγειρεύουμε ακόμα. Θα το μαγειρέψουμε. Ωραία. Μου άρεσε ο παραλληλισμός. Τώρα, όλα αυτά όμως λένε ότι ο Πρωθυπουργός τα είπε έστω αυτές, όπως σας είπε, σύμφωνα με εσάς, τις φοροελαφρύνσεις, γιατί έχει στο μυαλό του να μην πάει η χώρα σε εκλογές, να διασφαλίσει λίγο την ηρεμία του κόσμου με ορίζοντα τις προεδρικές εκλογές. Και έβαλε πολλά διλήμματα εκεί πέρα, κύριε Καράμπελα. Μα νομίζω τι θα διαλέξει ο ελληνικός λαός? Δεν είναι ο ελληνικός λαός αυτός που θα διαλέξει, ναι, αν θα πάμε ή όχι. Το εννοώ προφανώς. Τη συνταγματική εκτροπή, αυτή τη συνταγματική εκτροπή θέλει να την επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες άλλες δυνάμεις μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Εκτιμώ ότι εάν όλα αυτά γίνουν πράξη, δηλαδή στον προϋπολογισμό του που θα ψηφίσουμε σε λίγο, υπάρχουν οι ληξιπρόσθετες οφειλές πάνε σε πολλές δόσεις, επίσης και τα χρέη προς την εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν τα κόκκινα δάνεια των μικρών επιχειρήσεων αρχίσουμε οι τράπεζες αρχίσουν με νομοθεσία να εξυπηρετούνται, νομίζω θα είναι διαφορετική εικόνα της ελληνικής αγοράς, όπως επίσης αν θα έχει τελειώσει και η διαπραγμάτευση για το χρέος. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρχει επίσημη σφραγίδα ότι το χρέος μας είναι βιώσιμο, να ξέρετε, πάρα πολλοί βουλευτές, όχι από αυτούς που έχουμε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τους υπόλοιπους ανεξάρτητους βουλευτές, θα σκεφτούν πολύ σοβαρά. Αν θα πρέπει να βάλουν. Τον 180 όμως, κύριε Καράμπελα. Εγώ θέλω να πάρω ένα ζήτημα που το είπε και ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγο μας λέγανε αν έχουμε την πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή. Τώρα το 151 θεωρείται δεδομένο και ξεχασμένο από όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο από αυτούς που μας κάνουν αντιπολίτευση. Το 180, δηλαδή, εγώ μου λέτε, είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσουμε. Άρα θα έχετε τις απαραίτητες συμμαχίες που. Αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Καράμπελα, έτσι. Η προοπτική της ελληνικής οικονομίας και του εθνικού έθνους γενικότερα δεν διακυβεύεται. Θα πρέπει πολλοί βουλευτές να ψηφίσουν για πρόεδρο. Άλλωστε, κανένας από τους βουλευτές δεν λέει ότι οι αρμοδιότητες του πρόεδρου σήμερα είναι αυτές που μπορούν να αλλάξουν την πολιτική.
Σκοπός είναι μια τετραετία στην Ελλάδα να ισχύει για 4 χρόνια. Σκοπός είναι αυτοί που παίρνουν τις μη δημοφιλείς αποφάσεις προς όφελος των πολιτών να συνεχίσουν το έργο τους. Διότι, εάν θα ξαναρθεί πάλι ο λαϊκισμός και κερδίσει που όλα τα προηγούμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, πολλές φωνές λαϊκισμού υπήρχαν, δεν πρέπει να ξαναυπάρξει. Τώρα, για να πάμε τώρα στην απογείωση, τώρα, κύριε Καράμπελα, έχετε κάποιο, αν θέλετε και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού ή εκεί που κουβεντιάζεται, εν πάση περιπτώσει, ένα πλάνο, έναν ορίζοντα? Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κουτσογιαννακόπουλος, από αυτό το βήμα που είστε εσείς, έλεγε από το δεύτερο εξάμηνο του 2014 θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ανάπτυξη. Αυτό έγινε. Στα νούμερα σας είπα, έγινε. Έγινε. Πρώτη φορά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, άρα το πρώτο εξάμηνο τελείωσε, πάμε στο δεύτερο, όπως είπε ο συνάδελφος μου, ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος. Μπαίνουμε σε ανάπτυξη, μάλλον σε θετικό συζύγιο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι στα νούμερα καλά θα πάμε. Τώρα από εκεί πέρα όμως θα πρέπει και οι τράπεζες, με την ανακεφαλοποίησή τους στην οριστική που θα γίνει τώρα, να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, να δίνουν δάνεια σύμφωνα με τα project των επιχειρήσεων και όχι με άλλα κριτήρια που όλοι μας ξέρουμε πώς θα δίνανε. Και σιγά σιγά θα βγούμε από αυτήν την δύσκολη θέση. Πάντως δεν θα είναι 20 χρόνια αυτό που πολλοί διαφημίζουν, θα φύγουμε από την κρίση. Για πολλούς Έλληνες η κρίση έχει ξεπεραστεί. Το θέμα και η υποχρέωση των πολιτικών είναι να ξεπεραστεί η κρίση για όλους. Και για να μην υπάρχει πλέον αυτή η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Άρα, να το πω διαφορετικά. Για τον ΕΦΙΑ, θέλετε να πούμε για τον ΕΦΙΑ, που είναι πολύ σημαντικό. Το πάρτι τελείωσε, κύριε Καράμπελα. Αυτό που λέγανε. Τι να σας πω τώρα. Εύχομαι να έχει τελειώσει, τουλάχιστον να έχει μειωθεί. Όπου υπάρχει όμως, εδώ είμαστε εμείς, ας το καταγγείλει κάποιος και δεν θα. Πάμε στον ένθια τώρα. Το κουστούμι του βουλευτή είναι αρκετά δυνατό. Και να μπαίνει σε εισαγγελίες και να κάνει καταγγελίες. Εκμεταλλευτείτε όλοι, αυτό το λέω σε όλους τους πολίτες, τους βουλευτές. Να τους βρίζετε, να είστε αυστηρά κείμενοι και κριτικοί απέναντί τους, όμως να τους χρησιμοποιείτε και προς όφελό σας. Μιας και λέτε για τον ΕΝΦΙΑ, αναγνώρισε εδώ το λάθος που έγινε και τις ίσως γκάφες για να παρουσιαστεί ένα πλάνο το οποίο όλοι γκρινιάξανε, κύριε Καράμπελα. Αυτό που θα κρατήσω, πέρα από το ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπήρξε λάθος, είναι ότι όσοι κάναν την γκάφα λογοδότησαν ή θα λογοδοτήσουν. Θα γίνει αυτό, δηλαδή αν φταίει ο Γιάννης ο Καράμπελας θα πάει σπίτι του. Μα αυτό ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Θα πω δεν θα γίνει. Αυτό πιέζεμαι όλοι εμείς. Όλοι εμείς, ξέρετε, βουλευτές που είμαστε στην κυβέρνηση, δεν είμαστε για χτυπάμε παλαμάκια. Γκρινιάζουμε πολύ το βράδυ. Γκρινιάζουμε πολύ περισσότερο τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν το κάνουμε μέσα από τα μέσα. Το κάνουμε εκεί που πρέπει. Στους υπουργούς, στον Πρωθυπουργό, στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Γκρινιάζουμε για ο προς όφελος των πολιτών. Λοιπόν, και για τον ΕΦΙΑ. Σίγουρα είπαμε ότι είναι ένας καλός φόρος. Τι κάνει ο ΕΦΙΑ? Διευρύνει τη φορολογική βάση. Από εκεί πέρα όμως τα λάθη που γίναν δεν επιτρέπονται να γίνονται όταν έχουμε γονατίσει τον Έλληνα πολίτη με τη φορολόγηση. Δεν είναι εικόνα σοβαρού κράτους. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αποδοθούν και ευθύνες. Και για να ξέρει ο κόσμος, όσοι δεν πληρώνουν συμπληρωματικό φόρο, όλοι οι υπόλοιποι θα πληρώσουν πολύ λιγότερο ΕΦΙΑ από ό,τι ήταν. Θα είναι δίκαιος, μου λέτε, από ό,τι ήταν το χαράτσι. Θα διορθωθούν αυτές οι αδικήσεις, οι 4.000 οικισμοί, όπως είπαμε, που είναι τραγικό λάθος. Να μην συνεχίζουμε να το λέμε, μιας και ο Πρωθυπουργός πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, τι είναι ο ΕΦΙΑ? Ένας δίκαιος φόρος. Πολλοί είπαν ότι ο προηγούμενος, η ΔΕΕ που ήταν στη ΔΕΗ έγινε ΕΦΙΑ τώρα. Δεν άλλαξε και τίποτα. Το πιστεύετε αυτό? Ένα μέρος από αυτό φυσικά. Πρώτη φορά δημιουργήσαμε. Καταρχάς θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι κάποτε πληρώνανε εφορία, είχαμε βάση δεδομένων με 400.000 Έλληνες πολίτες. Και τώρα έχουμε 6,5 εκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πληρώνουν περισσότεροι και λιγότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε ΕΝΦΙΑ, είπαμε για το πετρέλαιο θέρμανση, είπαμε για ενστόλους, είπαμε για δημοσίους υπαλλήλους, είπαμε και για ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε σε ένα-δύο τοπικά ζητήματα, κύριε Βουλευτά. Θέμα διοδίων. Το ξέρετε καλά, εδώ η Φθιώτιδα πνίγεται από τα διόδια και εσείς όπως έρχεστε αντιλαμβάνομαι ότι βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Έχετε κάνει κάποια παρέμβαση στο θέμα αυτό? Έχετε κάποια επικοινωνία? Τη εβδομάδα που μας πέρασε είχα μια επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για το θέμα των διοδίων, ιδιαίτερα για τα διόδια που αφορούν τους νομούς μας. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάω σε πρώτο επιθετικό για το νομό Φθιώτιδας, μιας και εδώ έχω μεγαλώσει, έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή είναι υπέρογκα τα ποσά. Και αυτό που συμβαίνει είναι να επιβαρύνεται το επαρχιακό και το επαρχιακό δίκτυο και η παλιά εθνική οδό. Με αποτέλεσμα
να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη ζωή των πολιτών σε πάρα πολλές πόλεις και χωριά. Κύριε Χρυσογοήτη, λέει ψηφίστηκαν όμως το 2007, κύριε Καράμπελα. Νομό Βιωτίας και στο νομό Φτιώτιδας. Ο κύριος Σοχοίδης είπε αυτό που είπε. Δηλαδή, τι, ότι να μην ήσασταν τότε, αλλά ήταν σαν. Όχι, μα το απάντησα όμως εγώ όμως στη Βουλή. Αυτό δεν ακούστηκε. Ίσως ακόμα η πολιτική μου εμβέλεια δεν είναι τόσο μεγάλη. Ο κύριος Σοχοίδης λέει, εγώ δεν έκανα τίποτα. Λέει, εφαρμόζω και ξαναψηφίζω αυτά που προλευόντουσαν από τις συμβάσεις του 2007. Αυτό που έκρυψε ο κύριος Σοχοίδης είναι ότι οι συμβάσεις συγκεκριμένες έλεγαν ότι οι τέσσερις οδικοί άξονες και η νέα οδός η δικιά μας θα έπρεπε να έχει τελειώσει το 2011. Χαίρομαι που το ακούω από τη μία, λυπάμαι από την άλλη, κύριε Καράμπελα. Από τη μία την εδώ όμως τώρα δεν χωρούν τροποποιήσεις. Εντάξει, έγιναν τότε με άλλα τα δεδομένα τότε. Προσέξτε, το 2007 δεν είχαμε ούτε μνημόνια, ούτε μείωση μισθών, ούτε. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έπρεπε να γίνουν δρόμοι, έπρεπε να παίρνουν κάποιοι τα χρήματα και να μην κάνουν τους δρόμους επειδή είμαστε δρόμοι. Αυτό είναι το διασπάσιμο. Τώρα είμαστε σε άλλη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στην ερώτησή μου έλεγα για τα έσοδα που έχουμε από τα διόδια, τα οποία είναι πολύ μικρότερα από τις αυξήσεις που κάναμε. Θα επισκεφτώ τον κύριο Κικίλια, γιατί ο κύριος Σοχοίδης είπε ότι είναι αρμοδιότητα της τροχέας αλλά και της αυτοδιοίκησης να σταματήσει τη διέλευση από την παλιά εθνική οδό που περνάει μέσα από τα χωριά και τις πόλεις μας. Εγώ δεν το συμμερίστηκα, κράτησα τις επιφυλάξεις μου. Πιστεύω ότι θα πρέπει μαζί με τους βουλευτές, τους υπόλοιπους του νομού Φιώδες, και έχω συζητήσει με αυτούς μαζί τους, αλλά και τον νομό Βιωτίας, να πάρουμε μια πρωτοβουλία, να επισκεφτούμε το Πρωθυπουργικό Γραφείο και να κάνουμε την απαραίτητη τροπολογία, ώστε στα μέρη που θα υπάρχει εξυπηρέτηση από εθνική οδό, από τη νέα οδό, να απαγορεύεται η διέλευση των φορτηγών και των βαρέων οχημάτων, αφενός γιατί κινδυνεύουν ζωές ηλικιωμένων και παιδιών, αφετέρου γιατί καταστρέφουν τον δρόμο και έτσι είναι επικίνδυνα για όλους που χρησιμοποιούν, όλους τους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν την εθνική. Πάρτε πρωτοβουλίες, κύριε Καράμπελα. Ο κόσμος, ξέρετε, έχει μειώσει πολύ τις μετακινήσεις και βλέπει και αυξήσεις. Όταν ήρθα από τον δρόμο μου σήμερα στο στούντιο, προσπέρασα πάνω 50 ανταλίκες. Ο κ. Καναναστάσης, που είναι και αυτός αρρωγός των προσπαθειών μας, όταν ήρθε για την ορκομοσία της κυρία Πούλου, δημάρχου Λιβαδιάς, αυτό που έκανε, είπε, μέτρησε 110 ανταλίκες. Είναι πόλεμος, δηλαδή φοβόταν και ξαναγύρισε από την εθνική οδό. Λοιπόν, πρέπει, αυτό είναι, να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας. Όταν ψηφίσαμε τις αυξήσεις των διοδίων, τις ψηφίσαμε για συγκεκριμένο λόγο, για να επανακινήσουν τα έργα. Από τη στιγμή που τα έσοδα δεν είναι αναμενόμενα, ας κάνουμε τροποποιητικές κινήσεις. Δεν είναι κακό. Άλλωστε, θα πρέπει να δουλεύουμε προς όφελο του πολίτη. Τι να την κάνω εγώ να έχω τέλεια οδό και να μην πηγαίνει κανένας, να μην την χρησιμοποιεί κανένας. Έτσι ακριβώς. Γιατί όλοι θα περνάνε από τους παράδρομους, από τους παράδρομους. Και καλά κάνουν ο κόσμος. Και καλά κάνουν και ειδικά ο αυτοκινηστής καταλαβαίνει ότι πληρώνει παραπάνω. Εμείς είμαστε με τον κόσμο, με τον απλό τον κόσμο, γι' αυτόν δουλεύουμε. Θα το δείξουμε. Και θα πρέπει τα αποτελέσματα όλων των προσπαθειών μας να είναι και στην τσέπη του πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά, κύριε Καράμπελα. Είσαι αγρότης? Κάνε πράξη τα σχέδιά σου με τα δάνεια του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ από την Εταιάν ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιώς. Κάποιες δουλειές θέλουν στυλ. Κάθε άντρας πρέπει να έχει το δικό του. Αλυσοπρίον από 199 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Στυλ και Viking, γάμα και μία γελιδάκια όμικρον έψιλον, Θήβα, Βλάχος Ιωάννης, Λιβαδιά, Αφή Γουρνά Επέ, Μαλεσίνα Λοκρίδος, Τζανακάκης Άρης, Λιβανά της Φιώτιδας. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας αλυσοπρίωνο οποιασδήποτε μάρκας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και κερδίστε έως και 300 ευρώ ανάλογα με το νέο αλυσοπρίωνο στυλ που θα επιλέξετε. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή. Ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Η
έχει εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια, με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο, μοναδικά στην πόλη μας. Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμισή σας από το Α έως το Ω. Πολυτέλεια. Ξεχωριστό design. Υψηλές προδιαγραφές. Ποιοτικές λύσεις. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε είδη υγιεινής, υδραυλικά, θέρμανση, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, ντουλάπες δωματίων, τζάκια. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά. Το δικό μας νησί είναι το Καρπενήσι. Μέρα μας ξεκινάει κοιτάζοντας το απέραντο πράσινο. Περπατάμε σε αμέτρητα μονοπάτια. Φοράμε μαγιό και βουτάμε στα ποτάμια. Βολτάρουμε σε γραφικά σοκάκια. Συναντάμε την ιστορία. Πιάνουμε επέστροφες γιατί και στα βουνά υπάρχουν ψάρια. Κάνουμε και ηλιοθεραπεία. Διασχίζουμε τα δάση με ποδήλατο. Τελικά, είναι ωραίο να είσαι ψηλά το καλοκαίρι. Ζούμε στα ύψη και μας αρέσει. Εκατομμύρια τεχνική έλεγχη οχημάτων σε 45 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. AutoVision. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο με το μεγαλύτερο δίκτυο ιδιωτικών κταίων στην Ελλάδα. Για τη φθιότητα, Καραφέρι ΣΕΠΕ. Μέλος του δικτύου ιδιωτικών κταίων AutoVision. Στην εταιρεία Αδελφή Τσίγκα Όμικρον Έψιλον θα βρείτε τις λύσεις σε θέματα θερμοπρόσωψης και θερμομόνωσης. Για τη στεγάνωση, την επισκευή και την προστασία σκυροδέματος. Σε ό,τι αφορά την ξηρά δόμηση και τις γυψοσανίδες. Επίσης θα βρείτε ποικιλία χρωμάτων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Και μια μεγάλη γκάμα από τζάκια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Αδελφή Νικολάου Τσίγκα Όμικρον Έψιλον. Ταμάρια Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 46 747. Επιστρέφουμε από τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε να σχολιάσουμε με τον Ευρωβουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον Νότιτο Μαριά, και την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και την σημερινή, αποσπάσματα της οποίας είδαμε στο ξεκίνημα του Δελτίου, από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον κύριο Νότι Μαριά. Καλησπέρα, κύριε Μαριά. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας, Στερεά Ελλάδα. Λοιπόν, κύριε Μαριά, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα και χρονικά να το πάμε. Μάλλον από τη χθεσινή καλύτερα ημέρα, με τον Αντώνη Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, να προχωρά σε φοροελαφρύνσεις ή για ψίχουλα, όπως λένε πολλοί. Σας ακούω. Κοιτάξτε, και όσα είπε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος ταυτίζονται, δεν έχουν διαφορετική πολιτική. Στην ίδια κυβέρνηση είναι και οι δύο στηρίζουν το μνημόνιο. Και οι δύο μίλησαν ότι πρέπει να διατηρηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Για να καταλάβει ο κόσμος, τα πρωτογενή πλεονάσματα, όταν λένε, εννοούν τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσμα που κάθε χρόνο πληρώνεται στην Τρόικα. Ναι. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Έτσι, για φέτος θέλουν να, με βάση το μνημόνιο, θα πρέπει η Ελλάδα να πληρώσει 2.750 εκατομμύρια, που είναι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Ναι. Μιλώντας λοιπόν γι' αυτό και οι δύο εννοούν ότι μέχρι το 2018 που γνωρίζουμε από το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε, ναι, θα υπάρχει μια συνεχής αφέμαξη των Ελλήνων φορολογουμένων για να πληρώνουν το κεφάλαιο των δανείων της Τρόικας. Ναι. Δεύτερη παρατήρηση. Ο κύριος Βενιζέλος μίλησε ότι η Ελλάδα πρέπει να επανέλθει στην κανονικότητα. Επιβεβαιώνει δηλαδή αυτό που έχουμε πει από την αρχή, πριν καν εκλεγούμε βουλευτές ή ευρωβουλευτές, ότι η Ελλάδα είναι σε μια συνεχή επιτήρηση, είναι υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο και επομένως η συμμετοχή της τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο διεθνές πεδίο αλλά και εσωτερική πολιτική δεν είναι κανονική. Δηλαδή έχουμε μια αφαίρεση, ένα περιορισμό της εθνικής μας κυριαρχίας τόσο στα οικονομική, στην οικονομική πολιτική όσο και στη δημοσιονομική πολιτική και σε άλλες πλευρές. Η απογείωση που είπε κύριε Μαριά, η απογείωση λέει ουσιαστικά σπάμε τα δεσμά του μνημονίου σιγά σιγά. Ναι. Θέλετε λοιπόν, να το σχολιάσετε. Ναι. Βεβαίως, από την ώρα που είπε ότι θα τηρήσει τη συμφωνία για την καταβολή των πρωτογενών πλεονασμάτων, σημαίνει ότι θα συνεχίσει να πληρώνει στην Τρόικα αυτά τα οποία έχει επιβάλει η Τρόικα. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και ο κύριος Βενιζέλος στο τεράστιο πακέτο, όπως είπε, που πήρε η Ελλάδα. Ναι. Αλλά έτσι είναι, η Ελλάδα πήρε λογιστικά 214 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν αυτά τα λεφτά είχαν πέσει στην ελληνική οικονομία, η ελληνική οικονομία θα είχε απογειωθεί και δεν θα είχε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και φτωχοποιημένο τον ελληνικό λαό. Ναι. Επομένως θα πρέπει να μας εξηγήσει πού πήγανε τα δανεικά τα οποία πήρε η Ελλάδα. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Από τα 214 δις, maximum 10 δισεκατομμύρια να έπεσαν στην πραγματική οικονομία. Τα υπόλοιπα πήγαν για να ξαναπληρώσουμε τα παλιά δάνεια των δανειστών. Μάλιστα. Άρα αυτοί που σώθηκαν, όπως είπε ο κύριος Βενιζέλος για το μεγάλο κούρεμα που έγινε, αυτοί που σώθηκαν ήταν οι τράπεζες, οι ξένες, οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών των ελληνικών και όχι ο ελληνικός λαός. Διότι έβαλαν το δίλημα, αν δεν γινόταν λέει όλα αυτά, που θα βρισκόμασταν. Μα όλα αυτά έγιναν και αποδεικνύεται ότι αυτοί που σώθηκαν δεν ήταν ο ελληνικός λαός ο οποίος πτώχευσε, αλλά ήταν οι ξένες κυρίως τράπεζες οι οποίες κέρδισαν. Επομένως, αυτό είναι το βασικό περίγραμμα, διότι και οι δύο έδειξαν ότι είναι ευχαριστημένοι και υποτίθεται επιτέλεσαν μεγάλο εθνικό έργο και έσωσαν τη χώρα. Έτσι, δεν σωστά. Έσωσαν τη χώρα, έσωσαν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τους μεγαλομέτοχους των τραπεζών και των κρατικών και των ελληνικών επιχειρήσεων και έσωσαν και τις τράπεζες των Γάλλων, των Γερμανών και τους υπόλοιπους. Και φυσικά κράτησαν στη ζωή την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και εννοώ την γραφειοκρατία των Βρυξελών, διότι όλα αυτά θα κατέρεαν αν η Ελλάδα αμφισβητούσε το υπογείδιστο χρέος το οποίο της έχει. Κύριε Μαριά, πείτε μου τώρα κάτι. Πείτε μου κάτι. Η φοροελαφρύνση είχε να κάνει με την μείωση του πετρελαίου θέρμανσης, με τον ένφια. Είπε για τους στρατιωτικούς μερική αποκατάσταση και σιγά σιγά. Είπε πολλά πράγματα, ναι, ο κύριος Σαμαράς. Δεν είναι πολλά. Είναι πολύ λίγα. Διότι το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο θα μειωθεί maximum 10 έως 15 λεπτά με βάση τα σημερινά δεδομένα. Όμως, επειδή με τα μέτρα Ντράγκη και την χαλάρωση της πολιτικής που ακολουθεί ο Ντράγκη, που στην ουσία αυξάνει τη ρευστότητα, το ευρώ θα χάσει την αξία του, την ισχυρή αξία που έχει απέναντι στο δολάριο. Και επειδή τιμολογείται σε δολάριο το πετρέλαιο, αυτά τα 10-15 λεπτά που υπολογίζει ως έκπτωση ο κ. Σαμαράς θα είναι λιγότερα. Αν δεν γίνει και ενταθεί η κρίση με τη Ρωσία, γεγονός το οποίο απέφχομαι, ναι, αλλά εάν ενταθεί και αυτό και ακριβήνουν οι τιμές πετρελαίου φυσικού αερίου, τότε αυτά τα 10-15 λεπτά έκπτωση στο πετρέλαιο στην πράξη θα εξανεμιστούν και δεν θα υπάρχουν περί το μήνα Νοέμβρη. Τι λέτε, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα έχει τόπο αυτή η ανακοίνωση? Εντάξει, είναι, ναι, ένα υποθετικό σενάριο. Γιατί εξελίσσονται, ναι, οι διεθνείς καταστάσεις, κινδυνεύει να εξανεμιστεί. Αυτό είναι και κάτι. Η μοναδική, αν θέλετε, παρέμβαση, η οποία κατά την κυβέρνηση θα εφαρμοστεί από τώρα. Διότι όλα τα άλλα, οι φόρο ελαφρύνσεις, ναι, θα εφαρμοστούν του χρόνου. Θα περάσουν στον προϋπολογισμό του 2014 προς 2015. Ναι. Και αν κάποιος στη στερεά Ελλάδα θέλει να δει ή αν είναι να δει κάποια φόρο ελαφρύνση,
θα τη δει τον Ιούλιο του 2015, ναι, αν επιβιώσει μέχρι τότε. Μάλιστα. Διότι τότε θα εφαρμοστούν οι φοροελαφρύνσεις είτε για τις επιχειρήσεις που μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής, είτε για τα φυσικά πρόσωπα. Επομένως, μέχρι τότε, το βασικό πρόβλημα που λέγεται ανεργία και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Σαμαράς, που δεν ήταν τίποτα, ψίχουλα ήταν, δεν πρόκειται να έχει αντιμετωπιστεί. Άρα πού θα φτάσει και πώς θα φτάσει η Ελλάδα μέχρι το σημείο αυτό. Πάντως είπε για μια ανωδική πορεία. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, κυριότερα η αντιπολίτευση και προφανώς βάζοντας όλη την αντιπολίτευση μέσα, όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, και ότι σιγά σιγά οι Έλληνες πολίτες, κύριε Μαριά, θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν την πραγματική διάσταση και την ανάσα της ελληνικής οικονομίας. Ναι, αλλά προσέξτε, αυτό που έγινε είναι ότι με τα μέτρα του μνημονίου η Ελλάδα έχει πάει σε επίπεδο κοινωνικών παροχών, μισθών, συντάξεων πολλές δεκαετίες πίσω. Επομένως, για να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν πριν το μνημόνιο θα περάσουν πάρα πολλές δεκαετίες και η όποια δίθεν φοροελάφρυνση, λέει ο κ. Σαμαράς, εξανεμίζεται πρώτον από τα σχέδια της Τρόικας, η οποία θέλει να μειώσει και άλλο τις συντάξεις. Ναι. Δεύτερον, από τα σχέδια της Τρόικας που θέλει να βάλει χέρι για να έχουμε στο ασφαλιστικό σύστημα, για να έχουμε νέο ασφαλιστικό, άρα και από εκεί, από άλλη πλευρά, επίσης μείωση των συντάξεων. Και επίσης δεν έδωσε καμία δέσμευση ο κύριος Σαμαράς, ναι, ότι δεν θα βγουν στον πληστηριασμό, δεν θα βγει στον πληστηριασμό η πρώτη κατοικία. Διότι ενώ υπάρχει υποτίθεται παράταση μέχρι το τέλος του έτους, φανταζόμουν ότι τόσο αυτός όσο και ο κύριος Βεντζέλος θα έπρεπε να δώσουν μια δέσμευση ότι δεν θα γίνουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας για δάνεια των πολιτών, των συμπολιτών μας προς τις τράπεζες και απέναντι στο δημόσιο. Μου λέτε ότι ήταν ασαφείς οι τοποθετήσεις τους. Ήταν ασαφείς γενικότερα οι τοποθετήσεις τους, κύριε Μαριά. Ήταν ασαφείς, διότι στα βασικά θέματα που είναι κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί και οφειλές προς το δημόσιο δεν είχαν σαφήνεια. Επίσης, πανηγυρίζουν, λέει, ότι θα αυξήσουν τις δόσεις. Ναι. Μα θυμόσαστε πολύ καλά, εγώ έχω μιλήσει στο σταθμό σας και πριν ένα και πριν δύο έτη, όταν είχα προτείνει να υπάρχουν 120 τουλάχιστον δόσεις. Σωστά. Που να συμπεριλαμβάνουν οφειλές των ιδιωτών, όχι μόνο προς το δημόσιο, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτοί δεν το έκαναν δεκτό. Έχουν βγάλει στο κόκκινο όλους τους ασφαλισμένους, τους έχουν κόψει και τις παροχές και αφού διέλυσαν την οικονομία, έρχονται τώρα να πούν ότι πιθανόν να αυξήσουν τις δόσεις, τις οποίες θα τις προσδιορίζουν σε 80 ή 100. Είναι πάρα πολύ αργά, ακόμη και αν γίνει αυτό, έχουν περάσει δύο χρόνια και έχει διαλυθεί η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίοι, που είναι οι άνθρωποι του Μόχθου, οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά στη Λαμία, στις άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και μας πηγάζει, οι οποίοι δεν βγαίνουν. Κύριε Μαριά, πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία και του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης που λένε ότι όλα θα πάνε καλύτερα, θα το δείτε, μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και όχι του λαϊκισμού. Είναι επικοινωνιακό και με βάση ίσως το σκεπτικό για την Προεδρία της Δημοκρατίας να χαλαρώσουν λίγο τις αντιστάσεις του κόσμου? Εάν ανοίξει κάποιος ένα λεξικό και πάει στη λέξη λαϊκισμός. Λαϊκισμός σημαίνει εν γνώση της πολιτικής ηγεσίας να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό ή στο λαό. Ναι. Λοιπόν, λαϊκιστές μεγάλοι και μεγαλύτεροι από το δίδυμο Σαμαρά Βενιζέλου δεν υπάρχουν, ναι, διότι αυτοί είναι που λένε ψέματα στον ελληνικό λαό, συνεχίζουν και λένε αυτά τα ψέματα προκειμένου να τον παραπλανήσουν. Επομένως, ο λαϊκισμός έχει σχέση με την παραπλάνηση του ελληνικού λαού, στον, ναι, οποίο παρουσιάζουν ψευδή γεγονότα και καταστάσεις ως αληθή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τους μιλάμε με πραγματικά στοιχεία και τους λέμε ότι η ελληνική οικονομία έχει διαλυθεί και δεν μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν αυτοί στην κυβέρνηση. Πρέπει να φύγει αυτή η μνημονιακή συγκυβέρνηση το συντομότερο δυνατό και να έχουμε μια αλλαγή πορείας στη χώρα. Θα υπάρξει, εκτιμάτε, κύριε Μαριά, θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, έστω και με αποκορύφωμα την Προεδρία της Δημοκρατίας? Γιατί ο Πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί ότι θα τους βρει τους 180 βουλευτές που χρειάζεται. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνάρτηση των κοινωνικών εξελίξεων και οι κοινωνικές εξελίξεις και οι αντιδράσεις και η διάλυση της οικονομίας και η απόγνωση του ελληνικού λαού θα βάλουν τη σφραγίδα στις όποιες πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Κύριε Μαριά, κάτι τελευταίο τώρα. Υποτίθεται ότι γίνεται μία απόπειρα. Εσείς κάνετε και τις παρεμβάσεις από το Ευρωκοινοβούλιο. Μιλήσατε και στον κύριο Ντάισελμπλουμ να αποζημιώσει βέβαια την Ελλάδα, αν και θεωρώ κάτι τέτοιο ανέφικτο να γίνει. Το θέμα είναι, θα υπάρξει κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα ή τα επόμενα χρόνια που θα μπορέσουμε να ανασάνουμε ή θα παίρνουμε αέρα από το φυσοκάλαμο, να το πω. Ακούστε, η στρατηγική της Τρόικας και των δανειστών είναι να κρατήσουν την Ελλάδα σε ένα συνεχή οικονομικό έλεγχο, όπως έγινε στον παλιό διεθνή οικονομικό έλεγχο που ξεκίνησε το 1897 και κράτησε μέχρι το 1975. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος τους. Φαντάζομαι και μάλλον είναι πεπισμένος ότι ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει και θα πετάξει από πάνω του και την Τρόικα και τους δανειστές. Και σίγουρα, επειδή το χρέος αυτό είναι παράνομο, είναι πονίδιστο, ναι, θα τεθεί το ζήτημα ότι δεν θα πληρωθεί και από εκεί και πέρα, στο βαθμό που το αμφισβητήσουν οι δανειστές, θα φτάσουμε και σε δικαστική επίλυση και σε θεσμική σύγκρουση και φυσικά εμείς έχουμε ανοιχτό το ζήτημα της αποζημίωσης της Ελλάδας από την Τρόικα για την οικονομική καταστροφή που έχει υποστεί η πατρίδα μας. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να κλείσω για να υπενθυμίζουμε, κύριε Μαριά, ότι ο κόσμος ακόμα πολλά από αυτά τα τρώει αμάσιτα και παρουσιάζει μία ακόμα περίεργη αδράνεια σε όλη αυτή την πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας. Δεν ξέρω αν τελικά όντως είμαστε οι ψεκασμένοι της Ευρώπης. Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός ακούει τις διάφορες απόψεις. Υπάρχει μια συνεχής κυβερνητική προπαγάνδα. Μπορείτε να τη δείτε και στους τηλεοπτικούς δέκτες των μεγάλων καναλιών. Τα πρωινά έχουμε αρκετή ώρα διαγγέλματα υπουργών σε όλα τα κανάλια και μετά έρχονται να μιλήσουν για πολύ λίγη ώρα όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, αν προλάβουν και δεν πέσουν διαφημίσεις. Λοιπόν, μες, αυτή η προπαγάνδα με κάθε τρόπο προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την κυβέρνηση. Υπάρχει όμως και η πραγματικότητα που είναι τα κοινωνικά αδιέξοδα, αυτά που ζει ο Λαμιώτης που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, οι άλλοι φίλοι στο Δίστομο ή σε άλλες περιοχές στη Λιβαδιά, που καταλαβαίνουν και βλέπουν ότι δεν αντέχουν άλλο και δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Μαριά, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπάρξει μία διέξοδος και νομίζω ότι εκεί υστερεί η προσπάθεια του αντιμνημονιακού πατριωτικού δημοκρατικού τόξου να μπορέσει να εμπνεύσει έξοδο από αυτή την κρίση. Όταν το καταφέρει αυτό, τότε πραγματικά θα έχουμε σημαντικές ανατροπές. Ενώ όταν καταφέρει το αντιμνημονιακό πατριωτικό δημοκρατικό τόξο να δείξει τον οδικό χάρτη και τη λύση των προβλημάτων πρακτικά πώς θα γίνει και να εμπνεύσει, αν θέλετε, ένα πνεύμα αντίστασης και ένα πνεύμα ανατροπής αυτής της πολιτικής. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε εμείς την ροή του δελτίου μας. Θα δούμε ζητήματα που αφορούν τη νέα περιφερειακή αρχή, γιατί σήμερα είχαμε το πρωί διμερεσίες. Βεβαίως και την πολιτική ατζέντα με την διπλή ιδιότητα του κυρίου Βαγγέλη Αποστόλου, του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ευβίας και επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι κοντά μας για να τα δούμε όλα αυτά, να τον καλησπερίσω βεβαίως και να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν για το περιφερειακό. Καλησπέρα κύριε βουλευτά, τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε νομίζω λίγο την ατζέντα με την σημερινή σας παρουσία και ως Περιφερειακό Σύμβουλος, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν σας άφησε καμία γεύση. Τώρα τα τυπικά τα είδαμε και στο ρεπορτάζ. Η κυρία Μίνα Παπαναστασίου, πρόεδρος. Είχαμε καμιά μικροπεριπέτεια στις διαδικασίες? Όχι, νομίζω πως διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν η σημερινή συνεδρίαση. Απλά να τονίσω ότι κάπου έτσι στον κανονισμό ανάδειξης των οργάνων υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάσχει αυτή η ιδιαιτερότητα μεταξύ πλειοψηφίας, μειοψηφίας και κάπου δηλαδή παίρνω ιδιαίτερα από πλευράς μειοψηφίας το ότι αν δεν υπάρξει συνεννόηση μπαίνουμε σε μια διαδικασία που υποδεικνύουμε, γιατί από τη δική μας πλευρά θέλουμε πραγματικά στα πλαίσια της αναλογικότητας να εκλέγονται τα προεδρία και ιδιαίτερα τώρα από την πλευρά της μειοψηφίας, εμείς καταθέσαμε τέτοια πρόταση
Δεν ακολουθήθηκε από όλες τις παρατάξεις, αλλά δεν νομίζω πως αυτό απασχολεί. Αυτό που απασχολεί είναι, φαντάζομαι, πέρα από τα πρόσφατα, είναι οι πολιτικές που θα ακριβώς, εκείνο που απασχολεί είναι ότι πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να αναβαθμιστεί θεσμικά, να δούμε πώς θα τροποποιηθεί ο κανονισμός του, ούτως ώστε και η λειτουργία του να είναι ουσιαστική και επιπλέον να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα από όλη την λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτά θα τα δούμε στη διαδρομή. Δεν ξέρω αν και με την ορκομοσία και σήμερα έχετε έτσι κάποια αίσθηση, γιατί είστε έμπειρος πολιτικός, κύριε Αποστόλου, το τι θα δούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί θα έρχεστε. Πέρα από τις βουλευτικές σας υποχρεώσεις, έχετε και τις περιφερειακές. Κοιτάξτε, θα εξαρτηθεί από την θέληση. Το λέω γιατί οι πολιτικές έχουν χαραχθεί. Ακριβώς. Θα εξαρτηθεί από την θέληση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, επειδή είδα και έχει ανανεωθεί κατά ένα μεγάλο μέρος, να κάτσουν να δουλέψουν, γιατί η περιφέρειά μας έχει ανάγκη, πέραν των πολιτικών προτάσεων γενικού χαρακτήρα, έχει και ανάγκη για συγκεκριμένες απόψεις και προτάσεις πάνω στα προβλήματα που βιώνουμε. Και από αυτή την άποψη, έτσι θέλω να δώσω, πέστε το, συμβουλή προς τους νέους που ανακατεύονται στη διαδικασία της πολιτικής, ότι θέλει διάβασμα. Θέλει δηλαδή πραγματικά να ασχοληθούμε και σε βάθος μελέτης των προβλημάτων. Μόνο τότε θα μπορέσουμε η τεχνοκρατική μας προσέγγιση να παντρευτεί πιο εύκολα με μια πολιτική μην προσέγγιση. Μην είμαστε αδιάβαστοι σαν τον κύριο Χρυσοχοίδη και την πατήσουμε, κύριε Αποστόλου. Αυτό δεν λέτε. Λοιπόν, το λέτε εσείς. Εγώ το λέω. Μην ανησυχείτε. Το εύχομαι δηλαδή να μιλάνε οι περιφερειακοί σύμβουλοι σε όλες τις συνεδριάσεις καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση. Εσείς ξέρετε πόσο σοβαρή είναι, πέρα είστε βουλευτής, αλλά ξέρετε πόσο σοβαρό είναι και το σοβαρός ο ρόλος του περιφερειακού οργάνου, έτσι. Βεβαίως, δεν μπορεί και, να υποβαθμιστεί. Και θέλουμε ουσιαστικά να το μετατρέψουμε σε μια μικρή βουλή, μια μικρή κυβέρνηση, την περιφερειακή αρχή, έτσι. Γιατί μόνο τότε θα δικαιούμαστε και να φωνάζουμε και να διεκδικούμε. Εάν δεν έχουμε τέτοια λειτουργία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και την νέα Περιφερειακή Αρχή με τον κύριο Μπακογιάννη και όλους όσοι το πλαισιώνουν. Πάμε τώρα στο πολιτικό καθαρά και οικονομικό ρεπορτάζ, κύριε Αποστόλου, και εδώ θα επικαλεστώ πλέον μόνο την ιδιότητά σας ως βουλευτής και επικεφαλής και για τα αγροτικά ζητήματα. Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε χθες και σήμερα και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Τους άξονες ουσιαστικά που θα μας βγάλουν από το μνημόνιο και την κρίση. Σας ακούω. Κοιτάξτε, είχαν δημιουργηθεί πολλές προσδοκίες από πλευράς κυβέρνησης, αλλά τελικά αυτό που βγήκε ήταν αυτό που λέει πολύ σοφά. Θα βλέπουμε και τα πλάνα από την πολύ σοφά ο λαός μας. Λάδι πολύ και την κανείται τίποτα. Για τον απλούστατο λόγο ότι και οι προσδοκίες δεν εκπληρώθηκαν, αλλά πάνω απ' όλα δεν υπήρξαν συγκεκριμένα ανακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων και κυρίως ένας οδικός χάρτης υλοποίησης αυτών των μέτρων. Πλην των μικροφορολογικών, έτσι, απαλλαγών. Αυτά που είπατε, ψίχουλα δηλαδή, κάτι που Αποστόλου. Το είπαμε εμείς, εκφράζαμε την άποψη ότι πρόκειται για ψίχουλα. Από εκεί και πέρα, στα βασικά ζητήματα δεν υπήρξε απολύτως τίποτα. Γιατί και το λέτε επειδή, αυτό. Μείωση του πετρελαίου θέρμανσης κατά 30%. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή αυτό το 30% οι ειδικοί αυτοί που επεξεργάστηκαν τη συγκεκριμένη πρόταση καταλήγουν στο ότι άντε το πολύ να έχουμε μία μείωση της τιμής κατά 10 λεπτά. Δηλαδή αυτή την ώρα το 1,30 περίπου που είναι το πετρέλαιο να πάει στο 1,20. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Μια μείωση 30% όταν ο φόρος κατανάλωσης είχε αυξηθεί κατά 400%, αντιλαμβάνεστε ότι δεν λέει τίποτα. Ναι. Πόσο μάλλον όταν βιώνει μια τέτοια οικονομική δυσκολία ο ελληνικός λαός και αποδείχθηκε ότι παρά την αύξηση του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, τα έσοδα από τη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μειωμένα. Άρα λοιπόν, γιατί, διότι εδώ είναι απλά τα πράγματα, γιατί να μην έχει υπάρξει μια τέτοια μείωση που ουσιαστικά να επαναφέρει το πετρέλαιο στο σύνολό του σε μια τιμή της της αύξησης γύρω στα 75 με 80 λεπτά, ούτως ώστε
και από πλευράς έτσι εσόδων σίγουρα θα ήταν περισσότερα από αυτά που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ναι. Και επειδή πάρα πολλές φορές έχει υποθεί ότι μα έτσι θα αντιμετωπίσουμε την, την χρήση του πετρελαίου κίνησης για άλλες ανάγκες, λαθρεμπόριο και τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, εκτός αν δεν έχει συμβεί τίποτα. Ξέρουμε ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου και πέρα το σύστημα εισρωών νεκρών, έτσι τουλάχιστον λένε και οι πρατηριούχοι, λένε όσοι δουλεύουν στο κύκλωμα του πετρελαίου, πλέον έχει κλείσει. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Άρα τι λέτε, ψιλοκοροϊδία Άρα λοιπόν πρόκειται για κοροϊδία. Εκτός αν και αυτό το σύστημα με τον τρόπο που λειτουργεί δεν πιάνει αυτό που λέμε τα μεγάλα ψάρια. Τότε πραγματικά υπάρχει και από πλευράς έτσι λειτουργίας του μηχανισμού ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένφια, αναγνωρίστηκαν τα λάθη και οι αδικίες, είπε ο Πρωθυπουργός. Το αλλάζουμε και θα πληρώνουν αυτοί που πρέπει περισσότερο και όχι αυτοί που δεν πρέπει περισσότερο. Μια πονεμένη ιστορία ο Ένφια, όταν πραγματικά στη Βουλή είχαμε δώσει μεγάλες μάχες και ιδιαίτερα εμείς του αγροτικού χώρου, όταν φωνάζαμε ότι πού πάτε, προσέχετε τώρα, υπάρχει περίπτωση να φορολογήσετε αγροτεμάχια, υπάρχει περίπτωση να φορολογήσετε όλα τα εργαλεία άσκησης της αγροτικής δραστηριότητας, και τελικά όχι απλώς τα φορολόγησαν, έφτασαν σε σημείο να βάλουν αντικειμενικές αξίες σε αγροτικές περιοχές από το πουθενά. Κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει βγει να εξηγήσει πώς προέκυψαν σε περιοχές αγροτικές τέτοιου είδους αντικειμενικές τιμές. Άρα από εκεί και πέρα λοιπόν δείχνει όχι μόνο μία προχειρότητα, όχι μόνο μία ανικανότητα και κυρίως θα έλεγα μία ευθύνη από πλευράς αυτών που πραγματικά προχώρησαν σε αυτούς τους φόρους. Μια ευθύνη η οποία δεν ξέρω, ξεφεύγει τα όρια των πολιτικών ευθυνών. Είπε θα λογοδοτήσουν. Να τα δούμε πραγματικά, εμείς περιμένουμε, διότι το τονίζαμε τότε ότι προσέχετε, πάτε να αναστατώσετε την κοινωνία, πάτε να αναστατώσετε έναν χώρο ιδιαίτερα αυτών της περιφέρειας και να κοιτάξτε δείτε που φτάσαμε. Άρα λοιπόν το θέμα του ΕΝΦΙΑ θα έλεγα ότι είναι μια τακτική η οποία ουσιαστικά ρίχνει βάρη και στο τέλος ερχόμαστε να κάνουμε μια μικρή απαλλαγή, είναι οι γνωστές τακτικές Χότζα. Και εκεί λοιπόν θέλουμε συγκεκριμένη τεκμηρίωση, αύριο μεθαύριο θα έρθει, έτσι τουλάχιστον υπόσχονται, θα φέρουν σχετική τροπολογία. Εμείς θα επιμείνουμε από πλευράς, ειδικά το ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν έρθουμε κυβέρνηση θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ και βέβαια θα δούμε το φόρο ακίνητης περιουσίας μέσα από ένα φορολόγητο όριο μιας περιουσίας της πάνω από 200.000 ευρώ, από εκεί και πάνω θα δούμε, και βεβαίως μέσα από μια διαδικασία που θα λέει πάρα πολύ απλά. Θα λάβουμε υπόψη και την φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, αλλά ταυτόχρονα και την δυνατότητα θα λέγαμε να δοθεί μια όθηση στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, διότι όντως η λειτουργία όλου του κυκλώματος των ακινήτων χρειάζεται ένα σπρόξιμο για να μπορέσει και η χώρα μας να μπει σε μια άλλη διαδικασία. Αποδοχές και αποκατάσταση των στρατιωτικών και των ενστόλων, κύριε Αποστόλου, θα το αλλάξει και αυτό, είπε ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση δικαστική του Συμβουλίου της Επικρατείας και επιτέλους δικαστικές αποφάσεις είμαστε υποχρεωμένοι οπωσδήποτε να τις εφαρμόζουμε. Έτσι λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα και από την άποψη αυτή εμείς είμαστε ξεκάθαροι ότι οποιαδήποτε απόφαση δικαστική πρέπει άμεσα από την εκτελεστική εξουσία να εφαρμόζεται. Μάλιστα. Δημόσιοι υπάλληλοι, είπε, έχετε αντίρρηση ότι έπρεπε να γίνει αξιολόγηση, όχι απόλυση σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, το είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλουμε μια καλύτερη δημόσια διοίκηση, καλύτερη εξυπηρέτηση, κύριε Αποστόλου. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω μαζί σας και πραγματικά ο χώρος, ο δημόσιος χώρος, είχε τόσα χρόνια πολλά προβλήματα αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, όταν όμως γενικότερα έχει, και μια και σας λέω αυτό, ήδη την ερχόμενη Τρίτη έχουμε προγραμματίσει μια συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στη Σπερχιάδα, στο συνεδριακό κέντρο, στις 8 η ώρα το απόγευμα, όπου θα παρουσιάσουμε όχι μόνο τα προβλήματα που έχει ο χώρος, αλλά κυρίως και τις προτάσεις μας. Πώς θα διαχειριστούμε τα ζητήματα των ορμοσκοτόπων, των αποζημιώσεων, του χώρου. Γενικότερα δηλαδή θέλει ο κόσμος να πάμε και αυτό το πράγμα
επιχειρούμε να το κάνουμε. Ιδιαίτερα αυτή η βδομάδα για μας είναι μια βδομάδα όπου θα έχει ως κατάληξη την παρουσία του Προέδρου στην έκθεση της Θεσσαλονίκης για να καταθέσει τις προτάσεις μας. Μέχρι τότε θα επιχειρήσουμε κάθε μέρα όλοι όσοι μπορούμε τα στελέχη, κυρίως που ασχολούνται με το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, της προγραμματικής μας προσέγγισης, όσο το δυνατόν να πάμε κοντά στον ελληνικό λαό, γιατί πραγματικά αυτή η αγανάκτηση που υπάρχει και η ανάγκη να μπορέσει να συνοδευτεί και με μια θέληση του κόσμου να έρθει κοντά μας, γιατί θέλουμε να έρθει κοντά μας όχι μόνο γιατί είναι αγανακτισμένος, αλλά και γιατί έχουμε θέσεις, απόψεις που μπορούν να την βγάλουν. Μήπως για να κλείσω, όλη αυτή η μη πιστικότητα, αν να το πω καλύτερα, όχι τέτοια ένταση που ίσως να επιθυμούσατε, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που λένε ότι ακόμα δεν είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε, κύριε Αποστόλου? Κοιτάξτε, το ότι είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι εδώ και καιρό. Οπωσδήποτε όμως τα δεδομένα μέρα με την ημέρα αλλάζουν και η πραγματικότητα είναι τέτοια που σε αναγκάζει να τροποποιείς και να προσπαθείς να προσεγγίσεις. Είμαστε έτοιμοι. Απλά αυτό που θα συμφωνήσω μαζί σας είναι ότι έπρεπε να είμαστε πιο πιστικοί. Αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία επιχειρούμε έστω και αυτή τη στιγμή, την τελευταία στιγμή, να την αναδείξουμε. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο. Θα τα λέμε και συχνά και για το περιφερειακό, αλλά και βεβαίως και ως σκιώδης υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, θα πω εγώ, ή όχι. Όχι, μακριά από σας. Όχι, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα προκύψουν την επόμενη μέρα. Εγώ τουλάχιστον θέλω από την πλευρά μου αυτά που χειρίζομαι και έχω την ευθύνη και μου έχει αναθέσει ο πρόεδρος μας, να τα υπηρετήσω όσο γίνεται περισσότερο. Από εκεί και πέρα η κοινωνία θα είναι αυτή που θα κρίνει. Αλλά αυτά που αναφέρατε είναι ζητήματα που δεν πρέπει να μας απασχολούν αυτή την ώρα. Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, που μείνατε συντονισμένοι με το κεντρικό δελτίο και την ενημέρωση. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί ποδοσφαιρικός αγώνας, φιλικός αγώνας ανάμεσα στην Τσεχία και την Αμερική. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.